παραλίγο χωρίς πρόεδρο η Ουκρανία. Ρωσικός πύραυλος ανατίναξε όχυρο όσο Ζελένσκι και Σύρσκι συνεδρίαζαν σε αυτό. Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσίευσε το κανάλι Military Business στο Telegram λοιπόν, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε πριν λίγο ένα πυραυλικό πλήγμα έναντι ενός ουκρανικού οχυρού στην περιφέρεια Σούμι, στο οποίο προηγουμένως είχε βρεθεί ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Λέγεται από ρωσικές πηγές πως την στιγμή της ρωσικής επίθεσης στο εν λόγω οχυρό καταφύγιο πραγματοποιούνταν μια συνάντηση μεταξύ υψηλόβαθμων Ουκρανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και ο ανώτατος διοικητής των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Αλεξάνδερ Σύρσκι. Στη συνάντηση φαίνεται πως παραβρέθηκε και ο επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου Αντρέι Ερμάκ. Το πυραυλικό πλήγμα στόχευσε μια υποδομή που άνοικε στην εταιρεία Sumkimprom και βρίσκονταν στην πόλη Σούμι. Ο στόχος κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντικός από την Μόσχα, μιας και ο ρωσικός στρατός ήταν ενήμερος για την συνάντηση των κορυφαίων Ουκρανών αξιωματούχων στο σημείο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δημοσιεύσει και αυτό σε ένα βίντεο στον λογαριασμό του από την συνάντηση, ωστόσο είναι αδύνατο να καθορίσουμε πού ακριβώς έλαβε χώρα η σύσκεψη. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε τις συνέπειες της ρωσικής επίθεσης, ωστόσο ο Σύρσκι και ο Ερμάκ έχουν εμφανιστεί δημόσια έκτοτε, πράγμα που σημαίνει πως δεν τραυματίστηκαν από το πλήγμα. Όσο για τον Ζελένσκι, φαίνεται πως ο πρόεδρος του Κιέβου είχε αποχωρήσει από την συνάντηση πολύ πριν χτυπηθεί το οχυρό από το Κρεμλίνο. Σε άλλη πρόσφατη είδηση τώρα από το πεδίο της μάχης, τα ρωσικά στρατεύματα λέγεται πως κατάφεραν να σπάσουν τις ουκρανικές άμυνες και να εισέλθουν στο δυτικό τμήμα της πόλης Τσάσοβιά στο Ντονιέτς. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνουν και κάποιες ουκρανικές πηγές στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα το κανάλι The Invasion στο Telegram. Αναφέρεται πως ξέσπασε πανικός μεταξύ των Ουκρανικών δυνάμεων σε αυτόν τον τομέα του μετώπου, μιας και υπάρχει έντονος φόβος στον Ουκρανικό στρατό ότι οι Ρώσοι θα μπορέσουν να προελάψουν περαιτέρω σε αυτήν την κατεύθυνση. Σύμφωνα με μία πηγή, τα ρωσικά στρατεύματα κατάφεραν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο δρόμων και κατ' επέκταση μπορούν αποτελεσματικά να μεταφέρουν μονάδες τους σε σημεία του Τσάσοβιάρ που ελέγχουν σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο οι Ρώσοι στρατιώτες απέκτησαν ένα προγεφύρωμα στις νέες τους θέσεις, δηλαδή στο δυτικό Τσάσοβιάρ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.